Κάποιοι αποφάσισαν να δηλώσουν την ηλικία τους μέσω αυτού του τραγουδιού σήμερα, δεν πειράζει. Να. Πρώτη μουτζα, 6 και 9 και 25. Πολύ ωραία. Καλησπέρα. Αν δεν συνανατρίχιασες με αυτή την εμφάνιση. Δεν έχω τρίχες, έχω κάνει. Του Μπράντον στο Glastonbury. Και αν δεν χορεύεις και χτυπιέσαι. Το μέρος που έχω τρίχες. Και δεν θυμάσαι τα νιάτα σου με αυτό το τραγούδι. Δεν μπορεί να τυχιάσει. Καλησπέρα, είμαστε εδώ στο θέμα 104,6, ζωντανά από το Μαρούσι. Μια ωραία δροσιά και σήμερα στο στούντιο, πάρα πολύ ωραία. Γιώργος Κουρδογλανιάν στη θέση του. Η Μέρη Καραουλάνη, Μαρία κατά κόσμο, στη μουσικογραφική επιμέλεια. Ο Άντωνης Καλούδης στην μουσική επιμέλεια, στο ένα μικρόφωνο η Ζωή Δημητρίου, στο άλλο μικρόφωνο ο Κώστας Μπουρούσης. Πάρτε μας το 215-565-1016. Το παίζει σοβαρή σήμερα, επειδή έχεις κόσμο. Στείλτε μήνυμα στο θέμαradio.gr, email στο onera.thema.radio.gr. Θέμα και ενώ το μήνυμά σας στο 19-619. Πάρα πολύ ωραία τα είπες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως, γιατί έχουμε καλεσμένους σήμερα. Παιδιά, έχουν έρθει δύο παιδιά δίπλα μου με μαλλιά. Ο ένας, ο άλλος ποιο, είναι metal. Ναι, είπαμε να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα. Σου λέει κάθε μέρα, τώρα, δύο χρόνια σχεδόν το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο. Είμαι καλεσμένος. Υπάρχουν σήμερα side effects δίπλα μας. Έχουμε δύο μέλη των side effects. Σύστησε τους ανθρώπους. Έχω τον Γιώργο τον Ιδριώτη. Καλησπέρα σας. Και τον Κώστα, και τον Κώστα το γραμμένο. Ο Κώστας ο γραμμένος. Προετοίμαση, μωρή, ήρθες πάλι αδιάβαστη. Συγγνώμη, έτρεχα πάνω κάτω στους ορόφους. Λοιπόν, καλησπέρα. Να πούμε ότι είναι στη φωνή ο Τάσος ο Λάζαρης, ο Ανδρέας ο Ζωγραφίδης και ο Κώστας ο γραμμένος είναι στις κιθάρες, ο Γιώργος Ενιδριώτης στο μπάσο και ο Χρήστος ο Μπουβής στα τύμπανα. Τα φιλιά μου να του δώσετε. Θα του τα δώσουμε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε με τα παιδιά, να ακούσουμε ένα τραγούδι από το πρώτο τους δίσκο. Α, ναι, γιατί τους φέραμε και την κυκλοφόρησαν. Βέβαια, να μπούμε στο κλίμα. Ποιο τραγούδι ακούμε? Η φήμη του σαγόρι μου προχώρησε. Island of Patience. Ωραία, να μπούμε στο κλίμα και ερχόμαστε να κάνουμε την ωραία μας συνέντευξη. Το έχω κάνει εικόνα τώρα στο νησί των Θεάκων. Τι ακούμε, τι ακούμε? Ακούμε το δεύτερο ουσιαστικά κομμάτι από το debutant μας, το οποίο λέγεται The Island of Patience. Το σουξέ σας είναι αυτό? Το ραδιοφωνικό σουξέ θα λέγει κανένας. Αν και τώρα σαν metal. Θα το βάλουμε μπάντα κάθε μέρα στο playlist. Θα τα ακούμε και θα χτυπιόμαστε. Μακάρι, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Θα σας φέρουμε γλυκάκια. Κουλουμπάκια, τίτλο. Αυτά είναι τα παιδιά τα metal, τα πιο γλυκά παιδάκια. Θα μου βγάζουν και το like βόλτα. Λοιπόν, αυτός είναι ο πρώτος σας δίσκος στο Expedition. Εσείς είσαστε νεοσύστατη μπάντα. Παρεμπιπτόντως, η δυσολία είναι αυτό που θα ακούσεις σε λίγο. Ναι, γιατί μου λένε θα ακούσεις τις δυσολίες. Η δυσολία είναι αυτό το πράγμα που ακούσεις τώρα. Ροϊ Γκάλαχερ. Έχω ξανακούσει. Είναι που είναι δύο κιθάρες και ουσιαστικά λιντάρουν ταυτόχρονα. Άκουσα αυτές τις λέξεις. Και για μένα. Ανατρίχιασες. Καλά που είσαι και λίγη τρίχα πάνω. Αυτά τα ξέρει ο Κώστας γιατί είναι αυτός ο κιθαρίστας. Εγώ έχω μπάσο οπότε είμαι άβαλος. Για πες και εσύ Κώστα γιατί έχει μονοπολίσει ο Γιώργος. Πώς γνωριστήκατε εσείς, πώς φτιάξατε το side effects? Two side effects. Το side effects του συγκρότητου. Ή side effects. Ή side effects. Γνωριστήκαμε κυρίως λόγω της αγάπης που έχουμε για τη μουσική που ακούμε.
σε ένα μαγαζί στο οποίο, σε αυτό το μαγαζί πηγαίνουμε και τζαμάρουμε. Με έχουν πάει και μένα και ένα βράδυ. Τέλεια, είναι το Crow Club. Είδαμε κάτι παπαροκάδες, το θυμάσαι Γιώργο? Κρύβε λόγια γιατί είναι του κύκλου μας. Με τα λάδι. Ήταν ο Παπαροκάς καλή εκεί. Αυτός που από τα μοναστήρια στα μετέωρα. Το πέταξε το Ράσο. Δεν θα πιστέψεις πόσο μικρός είναι αυτός ο κόσμος. Έτσι. Και ήμουν σε ένα metal club και έλεγα Παπαροκάς, ο Παπαροκάς. Έχει και ο Παπαροκάς μπάντα ακόμα πιο metal από εμάς. Σόπα τώρα. Μόνο, ναι, καλά να κάνετε μαζί μια συναυλία. Μπορεί, μπορεί να γίνει. Να το Σάββατο σε αυτό το μαγαζί θα έχετε το πρώτο σας live. Είναι, όχι, έχουμε κάνει αρκετά live. Απλά σαν παρουσίαση ολόκληρη του δίσκου, ναι, θα γίνει σε αυτό το live το Σάββατο. Όνομα μαγαζιού, διεύθυνση, ώρα. Είναι το Crow Club, Συνόπης 7 είναι στην Αθήνα. Μιχαλακοπούλου και Συνόπης είναι σχεδόν πίσω από το Hilton. Εκεί γνωριστήκαμε κιόλα όλοι μεταξύ μας. Παιδιά, πρώτη φορά ήρθαν έχουν και γκρούπις. Έχουν έρθει γκρούπις απ' έξω, χαλές να πείσουν, κοιτάξτε. Και να πούμε, ότι, να πούμε ότι τα παιδιά πρεσβεύουν το ορθόδοξο. Χαλή, θέλω παιδιά. Και χαλή από το δίσκο και το άλλο. Δικά μας παιδιά είναι. Ίσως πρέπει να τα πάρουμε στο Κινάλ. Γιατί ρε Κώστα να πάρουμε στο Κινάλ τα μέταλλα? Εσύ τι να πάρεις, εσύ δεν είσαι. Όχι, όχι, εντάξει, τι θα κάνω. Διαχώρησε τη θέση σου εσύ. Εμείς είμαστε λίγο πιο pop. Λέω το ορθόδοξο το metal. Ωστόσο, επειδή άκουσα Killers όταν έπαιρνα στον... Ναι, οι Killers είναι μια αγάπη η οποία δεν μπορεί να κρυφτεί. Ορίστε, το παιδί είναι Νέα Δημοκρατία και δεν το ξέρει. Έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία με το metal οι Killers, απλά είναι πιο... δίνονται πιο ωραία και είναι πιο όμορφη από τους μεταλλάδες. Πάρα πολύ ωραίος είναι ο Μπράντον. Είναι ωραίο αγόρι. Και εσύ ωραίο είσαι, να δεν έχω εγώ το λαό σου έχουν εδώ έξω. Έχουν έρθει selfies, έξω χαμός. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο τι ακούμε τώρα. Τώρα ακούμε το μόνιμο του δίσκου που λέγεται Expedition. Είναι λίγο δύσκολο το ακούσουμε ολόκληρο γιατί είναι μεγάλο. Εντάξει, δεν πειράζει, ακούσουμε λίγο. Υδρώσατε μέχρι να το υπογραφήσετε. Υδρώσαμε πολύ. Ορίστε, να, ο κυθαρίζετε. Και πάνω στη σκηνή έρχονται τα κορίτσια με τις πετσέτες έτσι. Κορίτσια για metal μιλάμε. Και πετάει τα ισορουχά του. Δεν έρχονται κορίτσια στις metal συναυλίες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ας ελπίσουμε ότι θα έρθουν. Α, να τα. Ο Κώστας γραμμένος είναι available. Κορίτσια τρεχάτε. Λοιπόν, δώσε τη μουσική, πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε πάλι με τους side effects. Θέμα 104,6. Και τι άλλες δυνατότητες έχει? Όπα, 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 κάτσε, πήρε σφαίρα, σε περίμενε. Ακόμα δεν ξεκίνησε το ραδιοφωνικό. Ανακάλυψε τη Win Vision, το νέο τρόπο να βλέπεις τηλεόραση. Τώρα το λες. Και τι άλλες δυνατότητες έχει? Η Win Vision είναι η πρώτη και η μόνη συνδρομητική υπηρεσία τηλεόρασης με αποκωδικοποιητή Android TV. Έχω lower, αλλά θα προτιμούσα να μου τα λες στα ελληνικά. Κάνει κάθε τηλεόραση έξυπνη και πολύ διασκεδαστική με εφαρμογές από την Google όπως και στο κινητό σου. Το πιάσα. Go on. Απόλαυσε ταινίες πρώτης προβολής μέχρι κλασικά αριστουργήματα στο Google Play Movies. Αγαπημένες εφαρμογές μουσικής όπως το Spotify και το TuneIn. Αφού το λες εσύ, θα τις απολαύσω. Διάσημα παιχνίδια για ατελείωτο gaming όπως Final Fantasy 9, Grand Theft Auto, NBA Jam και χιλιάδες ακόμη δημοφιλείς εφαρμογές για να γίνει η τηλεόρασή σου ακόμα πιο έξυπνη. Οκ, okay, αλλά φτάνει παιδιά. Μην τις κάνουμε πιο έξυπνες. Θα ξεσηκωθούν εναντίον μας όπως τα ρομπότ. Τα έχω δει στις σειρές εγώ αυτά. Στη Wind Vision φαντάζομαι. Ναι. Πού αλλού? Ζήσε την εμπειρία Wind Vision σε ένα κατάστημα Wind και στο win.gr κάθετος Vision. Κυριακή, η ιδανική μέρα για βόλτα στο πάρκο αεροδρομίου. Γιατί κάθε Κυριακή από τις 11 τα καταστήματα IKEA, Factory Outlet, Leroy Merlin και Κοτσόβολος στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου σε περιμένουν με μοναδικές προτάσεις για να ανανεωθείς τόσο εσύ όσο και το σπίτι σου. Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα για την οικονομία? Ψάχνεις ευκαιρίες να αναπτύξεις την επιχείρησή σου? Αναζητάς χρήσιμες πληροφορίες για να επενδύσεις τα χρήματά σου? Εσύ που θέλεις έξυπνες οικονομικές λύσεις για κάθε τομέα της ζωής σου, επισκέψου το newmoney.gr, το οικονομικό site της νέας εποχής. Ακούτε Θέμα στους 104,6. Ο Γιάννης Πρετεντέρης καθημερινά 9 με 10 το πρωί στον Θέμα 104,6. Το ραδιόφωνο που τα σπάει.
Έχουμε βγάλει μαλλιά και κοπανιό μάστα. Εγώ είμαι φαν. Εδώ στον θέμα 104,6. Και για πρώτη φορά metal ακροατή σε αυτή την εκπομπή, δεν ξανάγινε. Μας ρωτάει αν έχετε επιρροές από τους Queensryche. Εσείς οι side effects που φιλοξενούμε στο στούντιο σήμερα. Εσείς οι side effects με το δίσκο σας Expedition, να πάντα. Μας αρέσει ο Queensryche. Γενικότερα έχουμε επιρροές και κατά κάποιο τρόπο αυτό εκφράζει και το όνομά μας. Δηλαδή, side effects είναι οι παρενέργειες ουσιαστικά των επιρροών μας. Πολύ βαθύ, στη μουσική μας. Δεν γελάω γι' αυτό. Μου στέλνουν κάτι μηνύματα ότι αν δεν βάλουμε αντισαμίου δεν πιστεύουν ότι είμαστε εμείς. Οι φίλοι σου από την Πειραιώ στέλνουν αντισαμίου. Πες να μαζευτούν, έχουν για να κυβερνήσουν τον τόπο από μεθαύριο. Παιδιά, σε αυτό το live τώρα γίναμε metal. Yeah, yeah, σαν τον Όσταρ. Για πείτε ρε παιδιά, είναι δύσκολο να βγάλει ένα metal συγκρότημα ελληνικό να βγάλει ένα άλμπουμ. Πόσο καιρό σας πήρε εσάς, πόσα τραγούδια. Με τις δισκογραφικές με αυτά, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο, ειδικά όταν είναι ο πρώτος δίσκος. Επειδή ήμασταν και άνθρωποι που δεν γνωριζόμασταν μεταξύ μας, είχαμε και θέματα έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε σωστά μεταξύ μας στις σχέσεις μας, να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε δηλαδή και μουσικά και ως φίλοι. Αφού το λύσαμε αυτό, άρχισε η δουλειά να πηγαίνει λίγο πιο γρήγορα. Οπότε μας πήρε γύρω στα 2,5 με 3 χρόνια. Χρόνια, εγώ παντρεύομαι, χωρίζω, κάνω παιδί. Μας πήρε αρκετά. Υπήρχαν κάποια θέματα βέβαια που αναγκαστικά καθυστέρησαν την όλη διαδικασία. Αλλά από θέμα μουσικής συνεργασίας στο τέλος κατέληξαν όλα όμορφα. Ωραίο είναι αυτό που ακούω. Πόσα τραγούδια έχετε βάλει μέσα? Είναι 9 κομμάτια. Και μείναν έξω φαντάζομαι άλλα τόσα. Όχι. Επειδή κυρίως τα κομμάτια ήταν έτοιμα από πριν από τον Γιώργο. Είναι ο κύριος συνθέτης του, είναι ο κύριος συνθέτης του δίσκου. Ο Γιώργος είναι ο Μπετόβεν. Ναι, είναι ο Μπετόβεν του δίσκου ο Γιώργος, ναι. Οπότε αυτό μας διευκόλυνε γενικά. Αλλά επειδή ο Γιώργος άφησε τα κομμάτια και σε μένα ως κιθαρίστα και γενικά σε όλα τα μέλη να μπορέσουμε να ενορχιστρώσουμε πάνω στα κομμάτια. Η δυσολία είναι εσύ και ο Ζωγραφίδης. Συνεργέστε, ναι. Και κάνετε έτσι. Ναι, εντάξει, υπάρχουν κάποιες μουσικές θεωρίες που την κάνουν να ακούγεται ωραία, αλλά τώρα δεν είναι τις πάρουν. Ρε, είναι πολύ σεξι όταν πάνε δύο κιθαρίστες και κάνουν αυτό. Αυτό που κάνεις στην ηλικία σου, δεν κάνει. Θέλει προπόνηση. Ναι, η ζωή κάνει μια παλινδρομική κίνηση η οποία είναι. Θυμίζει κάτι άλλο. Υποτίθεται να θυμίζει η κιθάρα είναι κάτι άλλο. Ναι. Και να σας πω ρε παιδιά, μπορούμε να σας δούμε? Πες ότι εγώ δεν θέλω να πάω να αγοράσω το δίσκο σας. Δεν είμαι αναλογικός τύπος. Είστε στα Spotify. Δεν είμαι αναλογικός τύπος. Στα TuneIn, στα αυτά. Πού σας βρίσκουμε? Έχουμε μπει σε μία πλατφόρμα η οποία προωθεί την δουλειά μας σε ηλεκτρονική μορφή. Okay. Σε όλα αυτά τα μεγάλα μέσα όπως είστε Spotify, iTunes. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Α, okay. Side effects, πέφτουμε πάνω σας. Ακριβώς. Σκέφτεστε να κάνετε live-άκια, να το κυκλοφορήσετε, ρε παιδί μου, εκτός Αθηνών, να πηγαίνετε να ζητήσετε σε διάφορα μαγαζιά που γίνονται live στην Αθήνα από χειμώνα, να ανοίγετε μεγάλους καλλιτέχνες, ξέρω εγώ. Σε πρώτη φάση... Τους έχει ζητήσει ο Βασίλης Καράς. Σε πρώτη φάση... Καλά το κανονίζω, ο Βασίλης είναι μέταλλο μεγάλο, θα βάλεις μετά όταν φύγουν τα παιδιά έτσι. Σε πρώτη φάση πριν τον Καρά, έχουμε... Ρε, μέταλλο και καρά είναι πολύ ρομαντική. Παιδιά, ο Καράς Κέρι. Ο Καράς είναι αλήθεια. Ναι. Ορίστε, να τα παιδιά ξέρουν. Κοίταξε, ξέρει πώς η μεταλλάδα σε. Πάνε στα σκυλάδια το βράδυ. Γιώργο, μας έχεις πάει στον Νίκο Οικονομόπουλο. Εντάξει, ναι. Αυτό γράφτηκε. τι με ρωτήσατε. Α, ναι, λοιπόν, το αλμπουμάκι μας καταρχάς θα το παρουσιάσουμε στο μαγαζί το οποίο Αλμπουμάρα. Ευχαριστούμε πολύ. Στο The Crow Live Stage. Στο The Crow Live Stage το Σάββατο που μας έρχεται, παιδιά. Χαίρομαι που ρώτησε η ζωή γιατί δεν περίμενα να το πω αυτό το πράγμα στον αέρα. μετά από αυτό, εντάξει, σίγουρα θα έρθει το καλοκαιράκι, οπότε θα προσπαθήσουμε να χαλαρώσουμε λίγο τέλος πάντων από την πίεση την οποία έχουμε υποστεί. Γιατί, παιδιά, όσο και ωραίο να φαίνεται γενικότερα ότι έχεις βγει ένα αλμπουμάκι, υπάρχει πάρα πολύ πίεση από πίσω για να κάνεις μια δουλειά. Και ειδικότερα από μια μπάντα σαν εμάς. Συντονισμός και όλα αυτά. Και γενικότερα είναι ένα πράγμα το οποίο, άμα δεν βιοπορείς αυτό και κάνεις ερασιτεχνικά όπως το κάνουμε εμείς. Έχετε όλοι και day jobs, φαντάζομαι. Ναι, οπότε είναι κάτι το οποίο σου τρώει και χρήμα και χρόνο και ενέργεια και σε φθείρει εν γέννη. Εντάξει. Αυτό είναι δικό σου, μπαλάντα. Είναι και αυτό. Δεν είναι το λες μπαλάντα, το λες. Για πες Κώστα πώς το λέμε αυτό. Αυτό λέγεται reprise, δηλαδή έχουμε μαζέψει όλες τις μελωδίες του δίσκου από τα 9 κομμάτια που σας είπα πριν. Τις έχουμε ενώσει και βγαίνει στο τέλος ένα κομμάτι. Αυτό ακριβώς αυτό ακούτε τώρα. Ακούτε διάφορες μελωδίες από όλο το δίσκο. Τι ωραία. Σε ένα μοτίβο μουσικό.
Αυτό είναι. Αυτό το κομμάτι. Οπότε λίγοι, επειδή δεν το αναφέραμε, το κομμάτι αναφέρεται στην Οδύσσια, σε 7 κομμάτια, ή από τα 9, τα 7 κομμάτια αναφέρονται στην Οδύσσια. Uh-huh. Και αυτό είναι το τελικό κομμάτι, το οποίο υποτίθεται ότι ο Οδυσσέας έχει φτάσει στην Ιθάκη, και αυτό το κομμάτι αφορά. Η κατακλείδα, ουσιαστικά. Είναι η κατακλείδα, ακριβώς, το συμπέρασμα. Για πείτε για το κόνσεπτ αυτό της Οδύσσιας, εφόσον όλο το άλμπουμ είναι εμπνευσμένο από την Οδύσσια. Πώς και γιατί. Αυτή ήταν η ιδέα του Γιώργου, γιατί και ο Γιώργος έχει γράψει τους στίχους επίσης πέρα από την μουσική. Uh-huh. Αναφέρεται στην Οδύσσια, στο ταξίδι του Οδυσσέα, μέχρι να ξαναφτάσει στην Ιθάκη. Και Μπετόβεν και Όμηρος. Αμέ. Από τα Λίτλ. Τοποθέτηση προϊόντος, δεν το έκανα. Όχι, δεν πειράζει. Εντάξει, εμένα πάντα μου άρεσε. Για ψωδέ. Μου άρεσε η ιδέα. Να το πω τραγουδιστά. Λοιπόν, μου άρεσε πάντα η ιδέα του να, έχω, να συμμετέχω. Τέλος πάντων, έχω δημιουργήσει ένα concept album. Γιατί εντάξει, από μικρή, επειδή στον συγκεκριμένο χώρο υπάρχουν αρκετά concept albums. Uh-huh. Δηλαδή να πάρεις ένα θέμα, ας πούμε, και το να λύσεις μέσα στα κομμάτια του album. Κοίταξε, η Οδύσσια είναι ένα θέμα το οποίο έχει τέλος πάντων συνεπάρει και συγκινήσει πάρα πολύ κόσμο ανά τα έτη, από τη δημιουργία του μέχρι και σήμερα, και όχι μόνο για τους Έλληνες, και στο εξωτερικό έχουν εμπνευστεί από την Οδύσσια και την Ιλιάδα και σκηνοθέτες, δημιουργοί ταινιών, θεατρικών, τραγουδιών παλιότερα. Οπότε είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με εκφράζει. Mm-hmm. Μπορείτε να ντυθείτε σαν ήρωες από την Οδύσσια. Έλα τώρα, ναι, δεν μπορώ. Το σανδάλι δεν βολεύει για να πατάς την πενταλιέρα. Αλλά εντάξει. Αλλά είχαμε σκεφτεί, είχαμε και σκεφτεί να κάνουμε τρίρι πάνω. Είχαμε σκεφτεί να κάνουμε σετ, παιδιά. Στο Διογέννη. Να βγαίνουμε την τρίρι, να κάνουμε και κουπί. Λοιπόν. Δεν είχα δει εγώ μια συνέντευξη. Στα καλοκαιρινά, λέγαμε. Ο Κωνσταντίνα πήγε κάπου με άλογο. Λοιπόν, έχει ξεφύγει η πηγή. Το metal την έχει ανεβάσει επικίνδυνα. Μ' άρεσε. Σ' άρεσε. Να στα σκεφτώ όταν να γράψετε ποτέ μουσική για καμιά ταινία, για. Έτσι, δηλαδή να έρθει ένα σκηνοθέτη να σα πει: έχω αυτή την ιδέα, κάνω αυτό, θέλω να μου γράψετε μουσική. Να πείτε γνώμη του και Κώστας, αλλά αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Δηλαδή, εγώ, ξέρεις, με πάει λίγο το concept τώρα, εφόσον πήραμε μια ιδέα από εκεί και την κάναμε μουσική. Εγώ, I look up to people like John Williams, για παράδειγμα. Μετάφραση, θαυμάζω ανθρώπους. Ναι, δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς εδώ στην Ελλάδα. Σύρι, μίλα. Μόλις έβγαλε ένα δίσκο, μεγαλοπιάστηκε τώρα. John Williams, ας πούμε, είναι ο άνθρωπος που έχει γράψει μουσική για την μπλούζα που φορά ζωή. Ευχαριστώ. Και να μάθει για όλος ο κόσμος ότι μ' αρέσουν τα Star Wars. Από τους μεγαλύτερους συνθέτες του πλανήτη. Και αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να γίνει και να βγάλει το συνέστημα για να εκφράσει τέλος πάντων μια ταινία. Δεν ξέρω, Κώστας τι λέει. Συμφωνώ. Και John Williams, Hans Zimmer, όλοι αυτοί είναι τρομεροί. Αχ, αυτό μου αρέσει. Τρομεροί συνθέτες, και προφανώς γι' αυτό έχουν και τόσο ανταπόκριση στον κόσμο. Είναι μουσική που μπορεί να ακούσει ο καθένας. Και εμείς που ακούμε metal, και όλος μπορεί να ακούει ρεμπέτικα, αυτά τα κομμάτια του αρέσουν. Οπότε, επειδή μιλάμε για πολύ δύσκολο πόνημα, είναι και για κάθε Έλληνα, αν και γνωρίζω κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το είδος μουσικής, με τα soundtrack, που είναι πολύ δύσκολο. Σίγουρα όμως θα μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά πολύ δύσκολο, όπως είπαμε. Άμα κάνουμε εμείς 3,5-3 χρόνια να βγάλουμε ένα τέτοιο δίσκο, θα δείτε αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, τώρα πήρατε το κολλάει όμως. Τώρα πήρατε πιο γρήγορα. Ναι, σίγουρα, αρκεί να μην αρχίσετε τώρα τις έρηδες όπως τα γκρουπ όλα μεταξύ σας. Έχουν κάμερα μέσα. τα αντιβιλίκια τώρα και αυτά. Εντάξει, αυτά δυστυχώς υπάρχουν σε κάθε μπάντα. Από εκεί και πέρα υπηρεσχύουν οι χαρακτήρες. Ας ελπίσουμε ότι θα περισσεύει. Γυναίκες, γιατί δεν υπάρχουν στη metal μουσική, τι είναι αυτό το. Να βγεις, εσύ πάρτε την παιδιά, για φωνητικά είναι πάρα πολύ καλή, αν χρειαστείτε. Τι, όχι. Τι θες. Υπάρχουν και γυναίκες και. Κάθε μουσική είναι επιλογή, εντάξει. Τώρα, οι γυναίκες ενδεχομένως να θεωρούν ότι. Εννοώ metal τραγουδίες. Ότι είναι πολύ επιθετική αυτή η μουσική και δεν τις εκφράζει. Ωστόσο, υπάρχουν metal τραγουδίστριες και στον χώρο τον οποίο έχουμε. Παίζουν μερικές. Υπάρχει μια πολύ γνωστή μπάντα, η Nightwish, που είναι πολύ γνωστή. Έχουν βγάλει και κομμάτια που παίζονται και στα ράδιο και στην τηλεόραση. Υπάρχουν κάποιες μπάντες metal που έχουν. Και κανονικά. Υπάρχουν και μπάντες metal που έχουν γυναικεία φωνητικά πολύ βαριά, για να το πω απλά. Κάποιες μπάντες που δεν θα μπορούσατε να τις ακούσετε. Για ένα Ιβίση, για παράδειγμα. Ναι. Μετά από αυτό τους διώχνω. Θα πάμε όλοι το Σάββατο στη Συνόπη 37. 7. Αλλού του στέλνει, ρε. Όχι στο Πεσημάδικο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει το κορίτσι αυτό.
Θα πάμε στο The Crow Live Stage Συνόπης 7 και Μιχαλακοπούλου. Πάρα πολύ ωραία να ακούσουμε του Side Effects. Ακούσαμε ένα δείγμα από το πρώτο του άλμπουμ. Μπορείτε να αγοράσετε εκεί το άλμπουμ Expedition, φαντάζομαι θα υπάρχει. Θέλω να τυπώσετε μπλουζάκια να αγοράσω. Ναι, βεβαίως. Είναι πολύ απαραίτητο αυτό όταν έχεις μπάντα. Σίγουρα, σίγουρα. Και κάτι βέβαια. Για τις γυναίκες θέλω πιο σεξ, να είναι έτσι ανοιχτό εδώ πέρα. Να βγαίνει και αμασχάλι, ναι, λίγο. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε τον Κώστα Γραμμένο. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Κώστας Γραμμένος, Γιώργος Μητριώτη. Side Effects. Μπορείτε να τους δείτε live αυτό το Σάββατο και να αγοράσετε, και να αγοράσετε το δίσκο τους, αλλά και να ακούσετε τη μουσική τους από τις πλατφόρμες. Παιδιά, ναι, μπείτε Spotify, τέτοιο, iTunes να τους ακούσετε. Για το Θεό, 2019 έχουμε. 2019. Ναι, πραγματικά όμως. Λοιπόν, και αν κάποιος θέλει να τους κλείσει, μπορεί να επικοινωνήσει με το σταθμό 215-565-1046. Κάνεις το manager. Ναι, βέβαια, τέλεια θα να δώσουμε αυτό. Και δύο άλμπουμ, λέτε. Τώρα, θα δώσω πάνω και στην δύο τρελά. Άλμπουμ. Να δώσουμε. 215-565-1046. Για τους πιο αναλογικούς τύπους. Πάρτε να τους ακούτε. Εμένα μου άρεσε πολύ, παιδιά, η μουσική σας. Να μας αφήσετε το τέτοιο, να το βάζουμε. Μπράβο, λοιπόν, πάμε στην ώρα. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Θέμα 104,6.